Είναι σταθμάρχης από ό,τι πληροφορούμε. Ναι, αλλά θα συνταξιδεύσει με ανθρώπους από νεοφυείς επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, για να δούμε, έχει αλλάξει καθήκοντα. Πάμε λοιπόν στο σταθμό Λαρίσης, είναι η Ελένη Καμπάκη εκεί, μαζί με τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Φυσιακής Πολιτικής. Μόλις έχει έρθει το τρένο μας, ανεβαίνουμε τώρα όλοι μαζί εδώ και με τους ανθρώπους που έχουν στήσει νεοφυείς επιχειρήσεις, τους start-uppers. Έχουμε συνομιλήσει εδώ με πάρα πολύ κόσμο, μας έχουν πει τις ιδέες τους. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη γιατί για να δείξουμε όλες αυτές τις καινοτόμες έξυπνες ιδέες στο περίπτερο 12, εκεί όπου έχει στηθεί ουσιαστικά το θεματικό πάρκο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με τίτλο Ψηφιακή Ελλάδα, το μεγάλο στοίχημα φέτος, Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι εδώ από την Αθήνα. Καταρχήν να πω ότι το τρένο είναι ένα καταπληκτικό μέσο μεταφοράς, το καλύτερο ίσως από τα επίγεια, αλλά σε αυτή τη συγκυρία γεμίζει και με τα παιδιά που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει και τίποτα να φοβηθεί. Με νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα προϊόντα τους. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να βαδίσει με βήματα σταθερά και σίγουρα προς την καινούργια φάση στην οποία μπαίνει καθώς βγαίνει από την κρίση. Θέλω να καλέσω και όλους τους επισκέπτες της Διεθνούς Εκθέσεως και όσους μέχρι τώρα δεν έχουν σκεφτεί να την επισκεφτούν να έρθουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να περάσουν αρκετή ώρα στο περίπτερο 12, το περίπτερο της ψηφιακής Ελλάδας, το περίπτερο στο οποίο χτυπάει η καρδιά της καινοτομίας. Νομίζω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία και ελπίζω και φαντάζομαι ότι αυτού του τύπου η δράση θα μονιμοποιηθεί. Κύριε Υπουργέ, το μεταμνημονιακό περιβάλλον προϋποθέτει νέες επενδύσεις. Οι νέες επενδύσεις, πολλοί λένε, ότι μπορεί να έρθουν μέσα από την καινοτομία. Και η καινοτοπία είναι αυτές οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενήσετε στο τρένο που θα πάει για Θεσσαλονίκη. Κίνητρα από την πολιτεία θα δοθούν. Και τι θα συζητήσετε με αυτούς τους επιχειρηματίες που είναι εκεί στη διάρκεια του ταξιδιού σας? Καταρχήν θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ενημερωθούμε για τα προϊόντα και τις ιδέες τους. Αυτό που κάνει η πολιτεία και πρέπει να κάνει η πολιτεία μονίμως είναι να δίνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ούτως ώστε αυτές οι ιδέες και αυτά τα προϊόντα τα οποία αναπτύσσονται να έρχονται σε επαφή και με το κοινό το καταναλωτικό αλλά και με το κοινό των επενδυτών. Έτσι μπορούμε μόνο πραγματικά να αξιοποιήσουμε και το εξαιρετικό μας ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τα πολλαπλά προγράμματα των Υπουργείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο για πρώτη φορά αφιερώνει κονδύλια ευρωπαϊκά για τη στήριξη των νεοφυείων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα πολύ σοβαρό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα το οποίο δύναται να αλλάξει και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αυτές τις καταπληκτικές ιδέες είναι ένας νέος τύπος πρεσβευτή της χώρας, καθώς αυτή βγαίνει από την κρίση. Και βέβαια, αν αξιοποιηθούν όλες αυτές οι ιδέες, θα είναι και ένα καλό κίνητρο των νέων που έχουν φύγει στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα. Είναι ένα μήνυμα για αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, που λόγω της κρίσης έφυγαν. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, κύριε Παναγιωτόπουλο και κυρία Αλεξάκη, η Ελλάδα κληρονομεί δυστυχώς και πληγές από την κρίση. Κληρονομεί μια πραγματικότητα η οποία έχει και τις χαμηλές αμοιβές, στις οποίες πρέπει να δοθεί πάρα πολύ βάρος, ούτως ώστε άνθρωποι οι οποίοι είναι και άρτιοι και κατρετισμένοι και σπουδαγμένοι να έχουν αμοιβές αξιοπρεπείς, οι οποίες ακριβώς να τους διασφαλίζουν ένα επίπεδο ζωής το οποίο πρέπει να έχουν. Από εκεί και πέρα και οι γραφειοκρατίες πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια να ξεπεραστούν, αλλά κυρίως να δείξουμε ότι η πολιτεία είναι εδώ και προσφέρει, χωρίς να το σκέφτεται δεύτερη φορά, τα ελάχιστα σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλες αυτές τις νέες επιχειρήσεις, για να παρουσιάσουν την ιδέα τους και το προϊόν τους στο ευρύτερο κοινό. Υπουργέ, στη ΔΕΘ μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και μεγάλοι αμερικανικοί κολοσσοί. Εσείς θα προσπαθήσετε να τους φέρετε σε επαφή, θα έχετε κάποιες επαφές μάλλον μαζί τους για να τους φέρετε σε επαφή και με Έλληνες από start-up εταιρείες με ωραίες ιδέες.
Μα αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της έκθεσης. Το περίπτερο της αμερικανικής συμμετοχής, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τιμόμενη χώρα, είναι ακριβώς δίπλα στο περίπτερο της ψηφιακής Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτή η γειτνίαση έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό και πρέπει να σας πω ότι και οι γίγαντες της τεχνολογίας, οι μεγάλες εταιρείες παγκόσμιας κλίμακας, οι οποίες κυριαρχούν στο διαδίκτυο και στον τομέα των νέων τεχνολογιών, έχουν αναπτυχθεί ως νεοφυείς επιχειρήσεις και με πάρα πολύ σοβαρή δημόσια στήριξη. Αυτή ήταν η εκκίνησή τους και θα σας έλεγα βέβαια ότι πρέπει η πολιτεία όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη αυτών των ιδεών, αλλά και με τη ρύθμιση την οποία θεσμοθετεί να διασφαλίζει ότι τα ωφέλη από την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων διαχέονται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο. Και βέβαια, κύριε Παπά, για να μην φύγει το τρένο, αν και έχουμε το μέσο, είστε ο σταθμάρχης, εσείς θα σφυρίξετε για το πότε θα φύγει το τρένο. Όχι, επειδή... εκεί δεν έχουμε καμία εξουσία, κύριε Παπά. Α, δεν έχουμε. Λέμε να φύγει το τρένο, θα φύγει. Λοιπόν, και θα καλό φύγει το είναι τρένο. Να μην το χάσουμε. Το θέμα όμως είναι, κύριε Παπά, ότι για πολλά χρόνια αυτή η χώρα έχανε τα τρένα της οικονομίας. Έβλεπε τα τρένα να φεύγουν. Και για να μην θυμηθώ το φως στο τούνελ. Αυτό το τρένο δεν το χάνουμε. Αυτό το τρένο, λοιπόν, της ανάπτυξης, της κανονικότητας που λέτε. Και επειδή ακούμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, μήπως θα είναι ακόμα ένας χώρος παροχολογίας, όπως διαβάζω στις εφημερίδες, παροχές. Λοιπόν, η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, υπάρχει περιθώριο για να διορθωθούν αδικίες, για να υπάρξουν ελαφρύνσεις και η κουβέντα περί παροχολογίας νομίζω δεν είναι δόκιμη και ούτε πολιτικά αποτελεσματική για αυτούς που τη χρησιμοποιούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι για Θεσσαλονίκη. Και εμείς. Και παραγωγικό. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Ελένη Καβάτη. Πήγαμε και στο τρένο. Επομένως, θα ήθελα να είμαι σε αυτό το τρένο. Και σε αυτό το βαγόνι θα ήθελα για να πάω στη Θεσσαλονίκη.